Βαλένθια Παναθηναϊκός 94-91 στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός έχασε στην Ισπανία μετά από παράταση και θα έλεγα ότι χωρίς πολλές περιστροφές και χωρίς να θέλω να κρυφτώ πίσω από το δαχτυλό μου και να δικαιολογήσω καταστάσει, ότι ηττήθηκε από την Βαλένθια που είχε σήμερα κορυφαίο τον Γιώργο Παπαγιάννη. Πάμε σήμερα. Στην πρώτη περίοδο ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Μπήκε καλά στο παιχνίδι, παιδιά. Νομίζετε δηλαδή, γιατί μπορεί μάλλον να βλέπατε την Αργεντινή. Μπήκε στο παιχνίδι πολύ καλά. Πήρε 7 επιθετικά rebound στην πρώτη περίοδο. 7 επιθετικά rebound. Και προηγήθηκε με 20-26. Αυτή ήταν η πρώτη περίοδος για τον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη περίοδο, ξέρετε πόσους πόντους από τους 26 αυτούς έβαλε ο Dwayne Bacon μηδέν. Κανένα. Για την ακρίβεια ο Ντουέιν Μπέικον ήταν απόν ένα ολόκληρο ημίχρονο. Και όμως ο Παναθηναϊκός έχανε μόλις τρεις πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Ρε παιδιά, το λέω από την αρχή της σεζόν. Το λέω από το βίντεο και άμα δεν με πιστεύετε πηγαίνετε να το δείτε. Που κάναμε τα projection της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στο πέντε σοβαρό πρόβλημα στο 5. Αυτό το παιχνίδι που έκανε σήμερα ο Παπαγιάννη είναι το χειρότερο παιχνίδι τη καριέρας του. Έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μόνο ο Παπαγιάννη και σήμερα, παιδιά, είναι ο άνθρωπο ο οποίο ουσιαστικά έκρινε την αναμέτρηση. Ε, τον συμπαθώ ω παιδί γιατί είναι πολύ καλό παιδί και φιλότιμο, αλλά αυτό το πράγμα που είδα σήμερα είναι καταπληκτικό. Του λείπουν βασικά μπασκετικά πράγματα. Δεν μπορεί δεν μπορείς να, να, στείνεσαι για rebound κάτω από το καλάθι σου και να, να είσαι κάτω ακριβώς από τη στεφάνη δεν υπάρχει ψηλό σε κανένα γήπεδο του κόσμου παγκοσμίω στα 2.20 που να κάθεσαι ακριβώς κάτω από τη στεφάνη κάτω από το διχτάκι για να πάρεις το rebound είναι δυνατόν να μην ξέρει να, πού να κάτσεις δεν υπάρχει ψηλό 2.20 που να μην μποξάρει Πουθενά στον κόσμο. Μόνο ο Γιώργο Παπαγιάννη το έκανε αυτό το πράγμα. Και όχι το πήρε χαμπάρι. Το πήραν χαμπάρι οι Ισπανοί και βάλαν το Ντούμπλεβιτ και δεν τον ξαναβγάλανε. Τον εξέθεσε ανεπανόρθωτα. Ο Ντούμπλεβιτ σήμερα, παιδιά, τελείωσε. Να σα πω. Το παιχνίδι με 23 πόντους 6 στα 6 σουτ 2 πόντων, 3 στα 6 τρίποντα, 2 στι 2 βολέ, 8 rebound. Και 8 rebound με 33 PIR. Έκανε τον Παπαγιάννη ό,τι ήθελε. Ξέρετε, πώς, τι ύψο έχει ο Ντούμπλεβιτ. 2-6. Και πώ στάρε τον Παπαγιάννη κανονικά κάτω από το καλάθι. Και του έπαιρνε και τα επιθετικά rebound. Του έπαιρνε και τα rebound. Ο Ντούμπλεβιτ, ο 2-6. Τελείωσε με 8 rebound σήμερα και ξέρετε με τι, τι έκανε ο Παπαγιάννη σήμερα. Σε 28 λεπτά είχε 2 πόντου με ένα στα 4 σουτ 2 πόντων και 3 rebound. 3 rebound. Ο Παναθυλαϊκό με αυτή την εικόνα έχανε 44-41 στο πρώτο ημίχρονο. Για να καταλάβετε, σούταρε δίποτα στο πρώτο ημίχρονο η ή... Βαλενθία 63% και Παναθενεκό 42%. Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά έφτασε και του 13%. Γιατί? Γιατί δούλεψε πάρα, πο πάρα, πολύ τα double teams η Βαλενθία. Είχε όμω, όταν θε να δουλέψει τα double teams, πρέπει να έχει και πόδια για να γυρνάς και να καλύπτει. Έτσι. Και υποχρέωσε σε πολύ δύσκολε στιγμέ το Παναθηναϊκό στην επίθεση. Που άρχισε να γυρνάει την μπάλα, αλλά αργά. Και όταν γυρνά την μπάλα αργά, ο άλλο μπορεί να ντουμπλάρει και να καλύψει το κενό, διότι προλαβαίνει. Όταν όμω βλέπει τον άλλο και ντουμπλάρει, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να γυρίσει γρήγορα η μπάλα για να βρεθεί ο ελεύθερο παίχτη. Δεν το έκανε αυτό ο Παναθιναϊκό. Φτάνει 65-52 το παιχνίδι, αρχίζει ο Παναθιναϊκό να τρώει και κάποια τρίποντα. αλλά συνέρχεται. Βόλτερ. Αρχίζει ο Μπέικον σιγά σιγά και ζεσταίνεται και πάει το παιχνίδι στο 70-66. 76, 76, 70-66, 76-70 και φτάνουμε 5-41 το τέλος. Μια τεχνική ποινή στους Ισπανούς που φέρνει το παιχνίδι στο 76-73. Η Βαλένθια κάνει δύο σερή φάουλ. Ένα στον Μπονίτκα και ένα στον Βίλιαμ. που τα πνίγουν οι διδυτές. Μετά υπάρχει αντιαθλητικό στον Πονίτικα που και αυτό δεν το δίνουν οι διαιτητές. Αλλά παρά το γεγονός αυτό ο Παναθηναϊκός μένει μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούσε να είχε πάρει προβάδισμα αλλά ο Παπαγιάννης συνεχίζει και κοιμάται κάτω από το καλάθι. Δύο λεπτά και 50 δευτερόλεπτα χάνει ένα επιθετικό rebound που δεν χάνεται ένα, χάνε αυτό αμυντικό rebound δηλαδή που δεν χάνετε παιδιά με τίποτα και μιλάμε τώρα για κάποια rebound τα οποία, τα οποία rebound είναι κρυνούν παιχνίδια για να καταλάβετε στην αμέσως επόμενη επίθεση ο μπέικον κάνει το 80-78 έχει ξυπνήσει ο μπέικον και αρχίζει και τα, τα κολλάει και κάνει το 80-78 και ό,τι έκανε ο Bacon στην επίθεση τον κρέμιζε στην άμυνα ο Παπαγιάννης ο Jones παίρνει driver παιδιά από το τρίποντο τον προσπερνάει το Παπαγιάννη και μπροστά του αφήνει την μπάλα και ένας άνθρωπος 2-20 δεν μπορεί να το σταματήσει. Δεν μπορεί να τον κόψει. Δεν μπορεί καν να αλλοιώσει την προσπάθειά του. Ο Μπέικον το 84-84 κάνει και ένα illegal screen ο Παπαγιάννης στην επίθεση αλλά ο Μπέικον με δικό του τρίποντο το βάζει μπροστα μπροστά είναι 90-91. Και εκεί Στο 92-91 βάζει καλά τη Βαλένθια. Στο 92-91 λοιπόν κάνει μια επίθεση η Βαλένθια. Αστοχή και ο οριβέρο ο, ο οποίος δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι ύψος έχει ο Ριβέρο 2-6 είναι και ο Ριβέρο. Ο Ριβέρο, λοιπόν σηκώνεται και παίρνει το επιθετικό rebound από τα χέρια μέσα του Παπαγιάννη για να γράψει το 94-91. Στην παράταση. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο Dwayne Bacon είχε 22 πόντου με φτάσει στα 16, ένα στα 8 τρίποντα όμω. 5-6 βολέ, 3 rebound και ένα λάθο. Και πήρε και 6 φάουλ. Αυτό που είχε 20 PIR, 30 PIR ήταν ο Derrick Williams, ο οποίο είχε 21 πόντου με 3 στα 8 και 4 στα 9 τρίποντα και ο Derek Williams ξεκίνησε άσχημα αλλά στη συνέχεια και αυτός βελτιώθηκε είχε 9 rebound ο Derek Williams 12 είχε ο Paris Lee ό,τι μπορούσε έκανε ο Paris Lee 2 στα 4 τρίποντα είχε ο άνθρωπος 3 στα 5 yeah. δεν πήρε προσπάθειες είχε 6 assist αποβλήθηκε με 5 foul ο Nate Walters Σήμερα είχε 10 πόντους, φαινόταν λίγο επηρεασμένο από την ίωση του ή είναι η η ιδεα μου, έτσι μου φάνηκε. Και αυτός που θεωρώ εγώ ότι πάλεψε και έδωσε τα πάντα μέσα στο γηπέδο όπως κάνεις και σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια ήταν ο Ματέο Πονίτικα που είχε 10 πόντους με 2 στα 2 δίποτα 1 στο 1 τρίποντο, 3, 3 στι 4 βολές και είχε 9 rebound δηλαδή πήρε 9 rebound ο Πονίτικα 9 rebound ο Williams και 3 ο Γιώργος ο Παπαγιάννης και να σα πω και κάτι άλλο δεν είναι το worst το πρόβλημα τα rebound είναι το γεγονός, το πρόβλημα δηλαδή που υφίσταται πλέον είναι ότι δεν τον υπολογίζει κανένας και δεν τον φοβάται κανένας. Τον ποστάρουν όλοι και εκείνο δεν μπορεί να ποστάρει κανένα. Και σήμερα ο Ντούμπλιαβιτς έκανε πάρτι ενώ είναι 14 πόντους πιο κοντός, πιο του. Τον ποστάρει για πλάκα. Ε, έτρωγε drive μέσα στα μούτρα του έχασε αυτό το καθοριστικότερο rebound από το Ριβέρο. Αν δείτε τη φάση του rebound, θα, θα πείτε πώς, Θα πείτε, δεν είναι δυνατόν να το χάσει το rebound αυτό. Πώ το χάσει αυτό το rebound. Και όπω το χάσει. Δεν θέλω να σα ζαλίσω περισσότερα γιατί ξέρω ότι και εκνευρισμένοι θα είστε και επικεκριμένοι θα είσαστε. Ε, δεν έχω τίποτα εγώ με τον Παπ, με τον Big Papa, αλλά σήμερα ήταν τραγικός και κόστισε το μάτς στο Παναθηναϊκό. Εδώ δεν είμαστε ε, υπάλληλοι κανενός. Εδώ είμαστε, είμαι εγώ εδώ και εσείς απέναντι και συζητάμε μεταξύ μας σαν να καθόμαστε σε ένα καναπέ και να βλέπουμε το παιχνίδι. Οπότε μπορούμε να πούμε έτσι ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Για να δούμε τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι. Το οποίο είναι... Όπως ξέρετε, ξανά στην Ισπανία, με την Παρτσελώνα. Για να δούμε και εκεί πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός. Ε, είχε καλά διαστήματα, είχε κακά διαστήματα, αλλά, ξαναλέω, με την εμφάνιση που έκανε, είναι πραγματικά θαύμα το γεγονός ότι έφτασε μέχρι και την παράταση Μέχρι και την τελευταία φάση, μέχρι εκείνο το rebound που χάθηκε και έκανε την ανάμετρηση. Αν εκείνο το rebound το έπαιρνε ο Παπαγιάννη, στο 92-91, ο είχε την μπάλα στα χέρια και την τύχη στα χέρια. Τα δικά του επίση. Χαριτό.